Προσπάθεια για την ανάκαμψη των μεγάλων πολιτιστικών θεσμών του Δήμου Ξάνθης, όπως είναι οι γιορτές παλιάς πόλης, οι θρακικές λογραφικές γιορτές, αλλά και το Χατζηδάκιο Φεστιβάλ, θα καταβάλει η νέα Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τον έμπειρο σύμβουλό της Μανώλη Φανουράκη. Θεωρώ ότι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που θα έχει να υλοποιήσει και να δημιουργήσει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και οι προτάσεις που θα καταθέσει η νέα Δημοτική Αρχή είναι και οι γιορτές παλιάς πόλης και οι θρακικές λογραφικές εορτές. Είναι δύο σημαντικοί θεσμοί μαζί με τους άλλους, όπως το Φεστιβάλ των Μουσικών Σχολείων και όλες τις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται και από το Δήμο αλλά και από τους διάφορους φορείς. Θεωρώ ότι θα δώσουμε προτεραιότητα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και με τη νέα διοίκηση του Κέντρου Πολιτισμού αλλά και με την βοήθεια και την αρρωγή του Δήμου Ξάνθης όσον αφορά τις ερχόμενες. Σε γιορτές παλιάς πόλης είναι γιορτές οι οποίες έχουν εξ ολοκλήρου διοργανωθεί και θα υλοποιηθούν από την απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Είναι αποφάσεις που έχει πάρει η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς αυτό που έδωσε και το στίγμα που έδωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο Μανώλης Τσέπελης, στην τελευταία Οργανωτική Επιτροπή που ήταν παρόν, και πιστεύει και όλοι μαζί πιστεύουμε ότι η ψυχή όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι οι άνθρωποι των πολιτιστικών, λαογραφικών και καναβαλικών συλλόγων. Είναι αυτοί οι εθελοντές που με μεράκι και αγάπη προσφέρουν σε αυτή την πόλη. Και η υπόσχεσή του ήταν ότι θα τους στηρίξει και θα είναι δίπλα τους, γιατί ουσιαστικά είναι και αυτός που μαζί με τον αείμνηστο Φίλιππο Αμυρίδη ξεκίνησαν και ήταν από τους πρώτους που υλοποίησαν αυτούς τους θεσμούς και τους βάλαν σε μια σωστή τροχιά. Οπότε και από εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα να δώσουμε ξανά τη ζωντάνια, να δώσουμε ξανά την έγκλη που απαιτείται και είναι απαραίτητο στο Δήμο Ξάνθης, ώστε αυτές οι γιορτές να περάσουν τα σύνορα της πόλης και της χώρας. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα σε αυτό, γιατί υπήρχε μια μεγάλη καμπή λόγω της κρίσης, λόγω όλων αυτών των γεγονότων, και θεωρούμε ότι θα είμαστε εκεί για να υλοποιήσουμε και να δώσουμε τις εξετάσεις που είμαστε σίγουροι ότι θα τις πετύχουμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τόσο το γνωστό καρναβάλι της Ξάνθης, όσο και οι γιορτές παλιάς πόλης σε πρώτη φάση χρειάζονται παρεμβάσεις και ανανέωση, αφού εδώ και χρόνια βρίσκονται σε πτωτική πορεία, η οποία πρέπει να αναστραφεί αν είναι να παραμείνουν οι πολιτιστικοί αυτοί θεσμοί ζωντανοί.